Έχουμε συγκεντρωθεί σήμερα εδώ προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για την προσπάθεια που γίνεται να γίνει σεμινάριο των διευθυντών από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση για μια διαδικασία που κατά τη γνώμη μας οδηγεί σε απολύσεις των εκπαιδευτικών. Δεν έχει να κάνει φυσικά με αξιολόγηση, έχει να κάνει με ένα εύσχυμο τρόπο. Προσπαθούν να βρουν έναν ομότυπο και εύσχυμο τρόπο για να μπορέσουν να διώξουν κάποιους εκπαιδευτικούς από την εκπαίδευση για να κάνουν οικονομία δημοσίων υπαλλήλων. Η συγκέντρωση των εκπαιδευτικών, όπως βλέπετε εδώ, έγινε για να καταδείξουμε την αντίδρασή μας σε αυτές τις επιλογές. Θέλουμε να φρενάρουμε αυτές τις διαδικασίες, θέλουμε να εκδηλώσουμε τον πλέον έντονο τρόπο την αντίθεσή μας. Γι' αυτό συγκεντρωθήκαμε στην είσοδο του κέντρου που γίναι εδώ, του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, που γίνεται η συγκέντρωση, για να πούμε στους συνάδελφους μας διευθυντές ότι δεν πρέπει να μπουν μέσα στο σεμινάριο, διότι η συμμετοχή στο σεμινάριο σημαίνει και έναρξη της διαδικασίας, μια διαδικασία η οποία θα έχει άσχημα αποτελέσματα για τον κλάδο. Όπως βλέπετε εδώ έχουν συγκεντρωθεί ορισμένοι συνάδελφοι, οι διευθυντές δεν έχουν έρθει ακόμα, ή όσοι έχουν έρθει έχουν μείνει απ' έξω, δεν έχουν μπει ακόμα μέσα, ούτε έχουμε άλλη παρουσία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει μπει κανένας μέσα στο κέντρο που θα γίνει η επιμόρφωση. Έχουμε μαζευτεί σήμερα εδώ προσπαθώντας να αποτρέψουμε τα σχέδια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας να υποβαθμίσουν το δημόσιο σχολείο, να διαλύσουν τη δημόσια εκπαίδευση, περνώντας όλα αυτά τα μέτρα που είναι επιταγές της Τρόικας, που δεν έχουν κανένα άλλο στόχο πέρα από τις απολύσεις και την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να πείσουμε τους συναδέλφους μας, όχι να τους αποτρέψουμε, πρέπει να το καταλάβουν οι ίδιοι. Είναι οι συνάδελφοι διευθυντές των δημοτικών σχολείων Ναυπλίου και Κρανιδίου της περιοχής αυτής και τους έχει καλέσει το προϊστάμενος εδώ ο διευθυντής εκπαίδευσης με εντολή βέβαια του Υπουργείου Παιδείας για να γίνουν σεμινάρια για την αξιολόγηση. Ο κλάδος των δασκάλων είμαστε αντίθετοι σε αυτή την αξιολόγηση, όπως τουλάχιστον αυτή την προωθούν, και δεν είναι αξιολόγηση για το καλό της εκπαίδευσης. Ήδη λένε ότι θα αξιολογήσουν και κάποιοι συνάδελφοι θα χάσουν και τις δουλειές τους. Τη στιγμή που πάνε να τα φορτώσουν όλα στους δασκάλους, δηλαδή αυτή τη στιγμή τι επικρατεί τώρα μια φιλοσοφία, ότι για όλα τα κακά της εκπαίδευσης ευθύνεται ο δάσκαλος. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα, ευθύνονται κυρίως αυτοί. Όταν καθηγητές και δάσκαλοι έρχονται στα σχολεία τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, τα βιβλία αργούν να φτάσουν, συγχωνεύουν σχολεία κτλ. Και όλος ο στόχος του Υπουργείου Παιδείας βασικά και της κυβέρνησης είναι να διαλύσει τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Σε αυτό είμαστε αντίθετοι στο κλάδος των δασκάλων. Εμείς επιμένουμε και λέμε ότι δικαίωμα στη μόρφωση και στην παιδεία έχει όλος ο λαός, όλα τα παιδιά, είτε φτωχών είτε πλουσίων. Και αυτό στοχεύουμε, αυτό είναι ο αγώνας μας και πιστεύουμε να το αποτρέψουμε. Και αυτό θέλουμε να πιστεύουμε, θα το καταλάβει και ο ελληνικός λαός. Ότι η παιδεία είναι ζήτημα, αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Και τέλος πάντων δεν είναι το πρόβλημα να μορφωθούν οι 5-10 πλούσιοι, αυτό γινόταν πάντα. Εδώ το ζήτημα είναι και θέλουν το λαό αμόρφωτο και εμείς λέμε ακριβώς οι εκπαιδευτικοί. Δεν τους διόρισε κανένας, διορίστηκαν με την αξία του, δεν σκύψαμε το κεφάλι και γι' αυτό λέμε θα διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας και το κεφάλι μας όρθιο και αυτή είναι. Σήμερα έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα δάσκαλοι και νηπιαγωγοί για να αντισταθούμε, για να ακυρώσουμε στην πράξη το σεμινάριο ντροπής της επιμόρφωσης των διευθυντών, οι οποίοι αύριο θα είναι οι αξιολογητές, αυτοί που θα μας απολύσουν. Δυστυχώς δεν είμαστε πάρα πολλοί. Την άλλη φορά πρέπει να είμαστε εδώ μαζεμένοι, εκτός από δασκάλους και νηπιαγωγούς, να έρθουν και γονείς, γιατί η αξιολόγηση χτυπάει το σχολείο γενικότερα. Θα δημιουργήσει σχολεία 2 και 3 ταχυτήτων. Καλό και κακό σχολείο. Καλούμε τους διευθυντές, κάθε διευθυντή που αισθάνεται ότι είναι συνάδελφος, να παραιτηθεί άμεσα από τη θέση του. Ή με τους συναδέλφους ή με τους διευθυντές αξιολογητές. Δάσκαλος σκυφτός, αμόρφωτος λαός.